Συμπληρώθηκαν 2 εβδομάδες από το έγκλημα στα Τέμπη και η χώρα σύεται από την οργή και τον καθημερινό μας αγώνα. Η σημερινή απεργία, η προηγούμενη, τα μεγάλα παλαϊκά συλλαλητήρια, οι καθημερινές κινητοποιήσεις, οι πολύμορφες παρεμβάσεις στα πανεπιστήμια, τα πανό στα σχολεία και τα γήπεδα είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιχειρούν να βάλουν το έγκλημα στον πάγο, να αποτινάξουν από πάνω τους κάθε ευθύνη. Ήταν η φωνή όλων μας, ο κοινός μας αγώνας, που συνέτριψε την άθλια προσπάθεια να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος. Η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η εταιρεία, η μεγαλοεργολάβη, το κράτος. Η απέτησή μας να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη σημαίνει τώρα να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο σύστημα του κέρδους, το κράτος και τις κυβερνήσεις του. Γιατί οι μέρες μπορεί να περνούν, όμως τίποτα δεν μπορεί να σβήσει τις πραγματικές ευθύνες της δολοφονίας στα Τέμπη. Στο σύστημα της μεκατάλλευσης, καλές μεταφορές είναι οι ακριβές εισιτήρια με όσο δυνατόν μικρότερο κόστος για την εταιρεία. Γι' αυτό το λόγο, πίσω από τις βιτρίνες των σανσημένιων βελών, στο ελληνικό σιδηρόδρομο, το σύστημα τηλεδιοίκησης ήταν ανύπαρκτο, χωρίς μέτρα ασφαλείας, με τα δικοποίηση της εργασίας. Αυτά έρχονται στο φως τώρα, παρά τις επίμονες προειδοποιήσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων τους. Όλοι αυτοί που από το 2009 πανηγύριζαν για το κομμάτιασμα του σιδηρόδρομου, για το ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίησή του, που εκθίαζαν την πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, σήμερα κάνουν δακρύβρεχτες δηλώσεις και ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα, μιλώντας για ανθρώπινο λάθος. Ένοχος είναι το κράτος των λίγων, η πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίστη σχέση κόστος-όφελος, όπου ο κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος στα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων. Γιατί η ίδια η πολιτική που δεν χωράει την ασφάλεια και την προστασία μας επειδή κοστίζει και δεν φέρνει κέρδη, ακολουθείται στην υγεία, στην παιδεία. Στα πανεπιστήμια, που η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί σε τραγικές ελλείψεις, σε υλικοτεχνικές υποδομές, προσωπικό μέριμνα. Φτάνοντας στο σημείο να υπάρχουν φοιτητές που πέφτουν από τα παράθυρα επειδή δεν υπάρχουν αίθησες να καθίσουν, ολόκληρα πανεπιστημιακά συγκροτήματα να πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, φοιτητές να παρατάνε τις σπουδές τους επειδή δεν υπάρχουν εστίες. Η πολιτική που κάνει τα πανεπιστήμια ολοένα και πιο ξένα για τις ανάγκες μας και την ίδια στιγμή ολοένα και πιο ελκυστικά σε επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν και αξιοποιούν έρευνα και τεχνογνωσία στις δικές μας πλάτες. Φτάνουν μάλιστα να διδάσκουν φοιτητές πόσο θα κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση ατυχήματος και άρα ποια ρίσκα θα πρέπει να παίρνουν ως αυριανοί μηχανικοί, όπως έγινε πρόσφατα σε μάθημα στο Πολυτεχνείο. Παντού και πάντοτε το κέρδος πάνω από τις ανάγκες μας. Στις σχολές, στα σχολεία, αύριο μεθαύριο στο χώρο εργασίας μας, στην καθημερινότητά μας. Όλα αυτά οι φοιτητές χρόνια τώρα τα αναδεικνύουμε, διεκδικώντας την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, μέτρα προστασίας μέσα στις σχολές μας. Στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των εργαζομένων για ασφαλείς μεταφορές, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Τώρα είναι η ώρα, η οργή, να γίνει αγώνας για ανατροπή. Γιατί αν βγαίνει ένα συμπέρασμα από τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ότι όταν ο λαός και η νεολαία το πάρει απόφαση, μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω, με την οργάνωσή μας στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους. Έτσι απαντάμε σε όλους αυτούς για τους οποίους η ζωή μας κοστίζει λιγότερο από ένα εισιτήριο. Γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και ο αγώνας μας είναι αγώνας όλων των εργαζομένων, όλο του λαού, κόντρα σε αυτό το σύστημα που γεννά μόνο τραγωδίες. Μόνο έτσι δεν θα υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλο Μάτι, άλλη Μάνδρα. Συνεχίζουμε δυναμικά μαζί με τους συμφοιτητές μας, τους εργαζόμενους, να δίνουμε τον αγώνα αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί. Να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι για να σταματήσουν αυτοί να μετράνε κέρδη και ζημιές και εμείς ανθρώπινες ζωές.